Η συνεχιζόμενη πολιτική αβεβαιότητα σε συνάρτηση με την ραγδαία αύξηση του φαινομένου της λαθρομετανάστευσης επιδίδουν σημαντικά δεινά στον τουρισμό, σε τουριστικές περιοχές όπως είναι Μυτιλίνη, όπως είναι η Κος, σε μια περίοδο που όλοι περιμέναμε το 2015 να είναι μια χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Φαινόμενα όπως είναι αυτά δυστυχώς πλήττουν τη διεθνή εικόνα και αξιοπιστία της χώρας μας και βεβαίως αυτό που έχω να πω και να τονίσω είναι ότι μόνο στην ΚΟ είχαμε 2.500 μειώσεις της κρατήσης. Αντίστοιχα βέβαια φαινόμενα έχουμε και εδώ στη Μυτιλίνη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε μια χώρα εξόχως τουριστική, όπου περιμένουμε ειδικά το καλοκαίρι να δουλέψει η οικονομία μας, όπου ο τουρισμός αποτελεί την ατμομηχανή της οικονομίας μας, προφανώς και δεν μπορούμε να ανεχτούμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Γι' αυτό καλούμε πραγματικά την κυβέρνηση να λάβει όλες εκείνες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να σταματήσει το φαινόμενο. Πολιτικές και λογικές που ενισχύουν το συγκεκριμένο φαινόμενο και λειτουργούν ελκυστικά θα πρέπει να σταματήσουν. Ο πρόεδρος μας, ο κ. Αντώνης Σαμαράς, με εντολή του βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να δούμε από κοντά, να διαπιστώσουμε τις δυσκολίες, τις αδυναμίες και φυσικά να πιέσουμε με τον τρόπο μας έτσι ώστε η κυβέρνηση πραγματικά να αφήσει τα λόγια και να αναλάβει πρωτοβουλίες.